26 χρόνια μαχόμενης δικηγορίας στα ποινικά ακροατήρια όλης της χώρας. Είναι πρώτη φορά που αντιμετώπισα ανθρωποκτονίες, οι οποίες όχι μόνο δεν μπορούν να βρεθούν λόγια να περιγραφούν, επιδεικνύουν μία βαναυσότητα, μία απανθρωπιά, μία σκληρότητα που δεν έχει υπάρξει άλλη φορά τέτοιο δεδομένο, ευτυχώς, στη χώρα μας. 5 παιδιά τα σκότωσε με χαριστικές βολές. Εγκλήματα τα οποία δεν διέπραταν ή μάλλον διέπραταν μόνο οι Ναζί. Και είδαμε ότι στη χώρα μας, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, υπήρξε άνθρωπος ο οποίος σκότωσε μετά από καθοδήγηση και παρότρινση του πατέρα του 5 παιδιά με χαριστικές βολές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσωπο, να μην υπάρχουν χαρακτηριστικά, να έχει διαμελήσει κυριολεκτικά το κεφάλι τους. Ειλικρινά είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος που δυστυχώς στην πατρίδα μας υπήρξαν τόσο στιγνοί εγκληματίες, πατέρας και γιος. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, εκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως, θα επαναλάβει και θα επαναδιατυπώσει την προηγούμενη απόφαση, την απόφαση δηλαδή της οποίου καθήρισες. Θέλω να πιστέψετε ότι είναι η πρώτη φορά που συγκλονίστηκα τόσο πολύ από αυτό το έγκλημα το πενταπλό, που ευχήθηκα μέσα μου ότι θα έπρεπε να υπάρχει ποινή θανατική για τόσο στιγερά εγκλήματα. Η υπόθεση έχει ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα που θεωρώ ότι επιδρά καθοριστικά και περιορίζει τις δυνατότητες και διερευνήσεώς της και διαχειρίσεώς της κατά τρόπο που να απέχει από τον τρόπο που διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, συνήθως.